Απλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν πως η λευτεριά δεν χαρίζεται μα κατακτιέται. Παίρνουν την απόφαση να ετοιμάσουν τον ψυχωμό και ιδρύουν στην Οδυσσό το 1816 τη Φιλική Εταιρεία. Ορκιζόμεθα ως τίμοι άνθρωποι, ως άνθρωποι οι οποίοι δεν γινόμεθα από κανένα άλλο αίσθημα. Ημί από το προς την ελευθερία του ταλαιπώρου πατρίδος μας ή να συντρέξουμε με το νου, με την καρδιά και με το σώμα μας στην ελευθερία της. Μη πτώμενοι, μη τερπή, μη τεσίδερο, μη το οποιοδήποτε βάσανο, ως από μέρους ούτε ενωσδήποτε, ως της ήθελε το μίση να μας αποκόψει από την ιερότητα του σκοπού μας. Οι κόπικοι αγώνες στέλνουν λογίζεστε ως μηδέν ως προς την απόφασή μας. Ό,τι δεν ήθελε να είναι μυστικό μεταξύ μων, τούτο επουδεμιά περιστάση δεν εγκριθεί η κοινοποίηση, αν έτσι συμφώνουν δεν εγκριθεί η κοινοποίηση σου. Ορκιζόμεθα δε προπάντων ότι μεταξύ μων και των τυράννων της πατρίδας μας, το πύργιο σίδηρος είναι τα μόνα μέσα της διαλλαγής μας και τίποτα άλλο. Επ' του εναντίον δε και ήθελε, αναιρέσουμε στην ιερότητα των χρεών μας, κινούμενοι από συλλογέντη αντινά, η δηλία ή οποιαδήποτε ανεθία, το όνομά μας να παραδίδεται εις το αιώνιον ανάθεμα και στην κατάρτιση των ομογενών μας. Το αίμα να χύνεται ως χύνεται αυτή τη στιγμή ο ίνος τούτος. Το σώμα μας μη αξιούμε να ταφείς, να γίνει βορά το θηρίο και τον όνειο. Αμήν. Στις 22 Φλεβάρι του 1821, ο Αλέξανδρος Ψηλάδης περνά στη Μορδοβλαχία. Η Επανάσταση άρχισε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Ας μην βρέξει ποτέ το σύννεφο. Και ο άνεμος πληρός, ας μην σκορπίσει το χώμα το μακάριο που σας σκεπάζει. Όσον είσαι τσελάδος τέκνα, ψυχέ, ο επέσαντης στον αγώνα ανδρείος. Τάβα εκλεκτών ηρώων, κάποιοι μανέων. Και ένας τρελόπαπας, ο Παπαφλέσσας, ξεσηκώνει τον Μοριά και σε λίγο βροντάνε τα καρδιοφύλια της Λευτεριάς στην Καλαμάτα, την Τρίπολη και τη Μάνη. Στην Αλαμάνα ξαναζούν οι Θερμοπύλες. Ο Διάκο τον επέβησε, σε σουβλί τον βάζω. Ολόρθο τον εστίξανε, γι' αυτό χαμογελούσε. Για δες και ο Κουκιάλεξε είναι ο χάρος να με πάρει. Τώρα παθίζει τα κλαδιά και βράζει η χορτάρι. Ο Ανδρούτσος υψώνει κάστρο Λευτεριάς, το πλήθυνο χάνει της γραβιάς. 132 ανδριωμένοι κλείνονται σε αυτό, χορεύοντας και τραγουδώντας, σαν να πήγαιναν σε γλέντι.
Μοριάδες με ηγέτη τον γέρο του Μοριά πολιοργούν την Τριπολιτσά. Δούμε πρόσωπο τι θα στέκει της αφλίας της Πολιτσάς, τώρα τρόμαστε ο πελέγγιος, θα την ρίξουμε εμάς. Φύσα μαΐστρο προσερέ και αέρα του Πελάδου, με πάστα χαιρετίσματα του δράμα την ημάνα, τις δρούμενες υπέιδες, του δράμα οι αγάπες, στο δερβενάκι κοίτονται, στο χώμα ξαπλωμένο, του δράμα που είναι μαυρική, προς το έκαλο λιθάρια, και για κατασκευάσματα του ζεγαριού τη λάμπα. Και ένα πουλάκι πέρασε και τους χορτάνε. Πώς πάει ο πόλεμος στον έθνο του Φέγγι. Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Την πολυάνθρωπη και κοσμοξόκουστο το ταχείο, την τυλίγουν οι φλόγες, την πνίγει το αίμα. Κι ας κατάξει ως βράχος κατά μισή στο Αιγαίο, υψώνει σύμβολο ελευθερίας. Των ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια, και στην κόμη στεφάνι φορεί. Γεραμένα από λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Στο μεσολόγιο που είχε για τείχο στην Αφράτη, προηρχημένο από όλες τις δυνάμεις που πιάσει της Αιγύπτου, γράφει τα αθάνατο έπος ηρωισμού και ελευθεριάς. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούν, και όσα άνθια βγαίνουν και καρποί, τόσα άρματα σε κλείγουν. Μάγια μορφή, συγχιόνιδο, στην ομορφιά και κάνει, η μαύρη πέτρα ολόκληση. Με χίλιες βρύσεις γίνεται, με χίλιες γλώσσες κραίνει. Όποιος πεθαίνει σήμερα, χίλιες φορές πεθαίνει. Είναι έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων. Δρόμο να χύσουν τα σπαθιά, οι ελεύθεροι να μείνουν. Εγγύθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. Εγγύθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. Εγγύθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. Οι λαοί συγκλονίζονται από τον αγώνα των Ελλήνων. Οι χείμενοι του Πολιορκού έχουν πηξίδα του στο συμφέρον. Πάνω από την Κρήτη, την Κάσο, τα Ψαρά, το Μισολόγγι, τη Ρούμελη, αυνούνται πια το σάβανο του τυράννου. Οι αγωνιστές συνεχίζουν να πολεμάνε στο θάνατο. Και πέρα από αυτό, γιατί ξέρουν ότι η ελευθεριά κερδίζεται μόνο με θυσίες. Εσύ αθάνατη, εσύ θεία, που ό,τι θέλει συμπορεί, ει τον κάμπο ελευθερία ματωμένη περπατή. Το σπαθί σου αντισηκώνει. Τρία πατήματα πατάς, σαν τον πύργο μεγαλώνεις και στο τέταρτο χτυπάς. Είμαστε οι κοζαμπάσιδες, μας μισούν οι ραγιάδες, γιατί έχουμε παράδες και γεννήματα και σηκώνουν μπαϊράκι. Λύνουμε τότε κι εμείς τα βουκιά μας παρευθείς και τους κράζουμε. Βρε μπουμπούνες, βρε χαχόλια, αγοράζετε τα βόλια δίχως όβολο. Πάρτε άκρα, πάρτε γλώσσα, να αγοράσετε καμπόσα παρουτόβολο. Κι έτσι οι αρματολοί και οι κλέφτες, αντί να μας κάνουν φέτες, μας χειρίσουν ευεργέτες. Είναι ξέρετε μια εφεύρεση που την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης γνώρισε μεγάλες.
Έκοψε βασιλιάδες, πρίγκιπες, τσιφλικάδες. Ακόμα και τους επαναστάτες που την ανέδειξαν. Όλοι αυτοί πέθαιναν. Η κιλοτίνα όμως έμεινε, τελειοποιήθηκε, αναβαθμίστηκε και προσφέρει τις υπηρεσίες της στην ανθρωπότητα. Όπως για παράδειγμα, το κέντρο που οι παλαιοί πολεμιστές σε σηκώθηκαν, συμμάχοι, συνδούμενοι και στη Μεσσηνία, μας δίνουν προθύμως στις υπηρεσίες της. Πήρε σβάρνα τα χωριά και έκοβε κεφάλι. Όταν ήμουν μικρό, είχα μια απορία. Πώς γίνεται ένα εργαλείο που λασαρίστηκε σε γαλλική επανάσταση να κόβει συνεχεία επαναστάτες? Αλλά επειδή πρόκειται για μια παιδική απορία, ας συναφήσουμε να βράζει την αφέλειά τη. Στα παραθύρια γίνεται
Αποφασίσουμε να έχουμε.
Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν. Παράδειγμα, όσα δεν έχουν, είναι όσα αφήσαμε να έχουν. Διακανονισμό για την Κύπρο της Ελλάδας, που είδαμε προηγουμένως, επιλέχθηκε να κλείσει η σημερινή μας γιορτή για να είμαστε και επίκαιροι. Όσο τα παιδιά μας ετοιμάζονται τώρα για τον Εθνικό Ύμνο, ας θυμηθούμε πως το Λάιμπαχ, οι αντιπρόσωποι της Ιεράς Συμμαχίας καταδίκασαν κάθε επανάσταση. Κι όμως οι Έλληνες αδιαφόρησαν ολότελα για τη γνώμη τους. Οι Έλληνες είναι φλογισμένες ψυχές που ζητούσαν το αδύνατο. Γιατί η αξία του ανθρώπου είναι αυτή, να ζητάει. Και να ξέρει που ζητάει το αδύνατο και να είναι σίγουρος πως θα το φτάσει και να πολεμά γι' αυτό πέρα από κάθε λογική. Το ελληνικό γένος, αν σώθηκε ως τα σήμερα, αν επέζησε ύστερα από τόσους αιώνες σκλαβιάς, το οφείλει στην ακίνητη σπίθα που καίει μέσα στα σωτικά της Ελλάδας. Η τύχη μας, λέει ο Μακρυγιάννης, έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Παλαιόθεν ως τώρα, όλα τα θηρία πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε, μα μένει πάντα μαγιά. Αυτή η μαγιά είναι η σπίθα που έφερε το θάμα. Ησυχία, παιδιά, ακουγόμαστε. Η Ελλάδα είναι κάτι που δεν πεθαίνει, είναι η αιώνια αγάπη των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Η ιδέα για μια ελεύθερη ανθρωπότητα, για μια ελληνική ανθρωπότητα, ταυτίζεται με την ύπαρξη της μικρής μας χώρας. Από εδώ ξεκίνησαν οι αμφιθιονίες, από εδώ ξεκίνησε η ιδέα του Ολυμπισμού, η ιδέα της ενότητας των κρατών σε ένα ομόσπονδο έθνος. Τι άραγε δείχνει το 21? Πάνω και πέρα από όλα δείχνει την αγάπη για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη ζωή, δείχνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι αγωνιστές του 1821 μας προσφέρουν το μήνυμα ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος μόνο όταν είναι ελεύθερος και ότι η ανθρώπινη ζωή έχει νόημα μόνο μέσα σε συνθήκες ελευθερίας. Και όπως είπε και ο Μακρυγιάννης, τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και σοφοί και αμαθείς. Και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν, δουλέψαμε όλοι μαζί, να τη φυλάξουμε και όλοι μαζί. Και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε ποτέ να λέγει ο καθής εγώ. Όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει μόνος του. Να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λέει εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής, να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάξουμε χωριό, να ζήσουμε όλοι μαζί.